Έχω πάρει το παλιά. Στην προηγούμενη εκπομπή Monitor επικεντρωθήκαμε στη βύθιση της ναυαρχίδας του ρωσικού στόλου του Ευξήνου Πόντου, η οποία χτυπήθηκε από ουκρανικούς πυράβλους Νέπτουν. Ο επισμηναγός εν αποστρατεία Στέφανος Καραβίδας ανέλησε στο Monitor τα διδάγματα της απώλειας του Μόσκβα για την Ελλάδα στο Αιγαίο. Στο απόψινο επεισόδιο, στο προσκήνιο έρχεται το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία Ευρωστρατού. Ο αναλυτής και διδάκτορ των διεθνών σχέσεων Γιάννος Χαραλαμπίδης αναφέρεται στη στρατηγική πηξίδα και αναλύει την ευκαιρία που αναδύεται για Ελλάδα και Κύπρο προκειμένου να διασφαλίσουν τα συμφέροντα του ελληνισμού απέναντι στις συνεθωμανικές ορέξεις της Τουρκίας με το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και το τουρκολιβικό μνημόνιο. The European Union has to learn to use the language of power. Στις 25 Μαρτίου 2022, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν τη στρατηγική πηξίδα στο πλαίσιο της οποίας συγκροτείται Ευρωπαϊκή Στρατιωτική Δύναμη με τη Γερμανία στον πυρήνα της, τονίζοντας ότι τα νέα σχέδια έχουν σκοπό να συμπληρώσουν και να ενισχύσουν, όχι να αντιγράψουν ή να αντικαταστήσουν τις δυνατότητες του ΝΑΤΟ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να είναι σε θέση να δρά γρήγορα και δυναμικά κάθε φορά που ξεσπά μια κρίση, θα δημιουργήσει μια δύναμη ταχείας αντίδρασης έως και 5.000 στρατιωτών, υλοποιώντας τα σχέδια για ένα ευρωπαϊκό στρατό που υπήρχαν μόνο στα χαρτιά από το 2007. Στο κείμενο της συμφωνίας αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει τα μέσα για να διασφαλίζει τόσο τα συμφέροντά της, όσο και να προστατεύει τους πολίτες της, ενώ υπογραμμίζεται η ανάγκη για ενίσχυση της συνεργασίας με τους εταίρους όπως το ΝΑΤΟ. Η δύναμη αναμένεται να είναι επιχειρησιακή έως το 2025, δίνοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την απαραίτητη εργαλειοθήκη για να έχει λόγο σε θέματα άμυνας και ασφάλειας. Το σχέδιο αποφασίστηκε να βγει από τον πάγο μετά την χαοτική απόσυρση των συμμαχικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν τον περασμένο Αύγουστο, αλλά και του πολέμου που ξέσπασε στην Ουκρανία μετά την έναρξη των ρωσικών επιχειρήσεων στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Βεβαίως, οι εξελίξεις τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στο ΝΑΤΟ και εκ των πραγμάτων στην Ουκρανική κρίση επηρεάζουν τις ελλαδοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό. Και το ερώτημα που εγείρεται είναι το εξής. Κατά πόσον υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε ωφέλη αντί κόστος από αυτή την κρίση, χωρίς βεβαίως, και αυτό είναι κατανοητό, να παραβιάζουμε τις αρχές μας και δι' τις δημοκρατικές και ό,τι το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό δίκαιο προτάσσουν. Άρα, από αυτή την κρίση στην Ουκρανία και από τις πολιτικές που διαμορφώνονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, θα πρέπει να δούμε ποια είναι η νέα στρατηγική την οποία θα πρέπει να εκπονήσουμε προκειμένου να αποτρέψουμε τον τουρκικό κίνδυνο και ταυτοχρόνως να πείσουμε τους Ευρωπαίους ότι οι δικές μας οι προτάσεις είναι και προς το δικό τους όφελος, αλλά αν αυτό είναι δυνατό θα είναι προς όφελος μιας Τουρκίας πιο δημοκρατικής από ό,τι είναι σήμερα.
Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Πριν από λίγες μέρες, δηλαδή αμέσως μετά την κρίση στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση επικύρωσε τη στρατηγική πηξίδα. Πρόκειται για μια στρατηγική διαδικασία μέχρι το 2030, η οποία, όπως τονίζεται στο κείμενο, λειτουργεί παράλληλα, ταυτόχρονα και συμπληρωματικά με τον ΝΑΤΟ. Διότι με σαφήνεια το κείμενο της στρατηγικής πηξίδας αναφέρει ότι ως κυρίαρχο σύστημα περιφερειακής συλλογικής ασφάλειας και παγκόσμιας παραμένει το ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο του οποίου τα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δρούν, λειτουργούν και έχουν το δικαίωμα και τη δυνατότητα άσκησης εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Συνεπώς, αυτή η πολιτική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ασπίδας, ας την πούμε έτσι, θα πρέπει να ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας τόσο για την Κύπρο όσο και την Ελλάδα. Μπορεί, η απάντηση είναι απλή, βεβαίως μπορεί, διότι η συγκεκριμένη στρατηγική αφορά και στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, στην οποία υπάρχουν μόνο δύο κράτη που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ένα στο ΝΑΤΟ. Τα δύο αυτά κράτη είναι η Κύπρος και η Ελλάδα. Συνεπώς, η Κύπρος και η Ελλάδα θα πρέπει αφενός να απευθυνθούν προς το ΝΑΤΟ και αφετέρου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξηγήσουν ότι μπορούν να αναλάβουν το ρόλο των δύο κεντρικών πυλώνων επί των οποίων θα ήταν δυνατό να οικοδομήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με τον ΝΑΤΟ τη νέα αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Υπάρχουν δύο πλεονεκτήματα. Το ένα πλεονέκτημα είναι ότι και η Κύπρος και η Ελλάδα είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άλλο πλεονέκτημα είναι ότι η Ελλάδα είναι και κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ. Άρα υπάρχει μια γενική νομική, πολιτική και στρατηγική σύνδεση της στρατηγικής πηξίδας μαζί με την Κύπρο και την Ελλάδα. Αυτό που θα αναμένει ο πολίτης είναι να εξηγηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση πως αυτή η στρατηγική θα μπορούσε να υποστηριχθεί και να αναλυθεί από την Κύπρο και την Ελλάδα. Και επειδή η γεωπολιτική και οι χάρτες, η γεωγραφία δεν μπορούν να αλλάξουν, είναι εκ των πραγμάτων πρόδειλο ότι είναι επίκαιρος, για άλλη μια φορά, ο άξονας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, ή αν θέλετε, ο ενιαίος αμυντικός χώρος μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, ο οποίος εντάσσεται αυτή τη φορά σε ένα ενιαίο υποσύστημα ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν θα είναι εχθρικό βεβαίως του ΝΑΤΟ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η Κύπρος και η Ελλάδα θα αποτελέσουν τον κεντρικό άξονα πάνω στον οποίο θα μπορούν ταυτοχρόνως να κουμπώσουν και άλλα κράτη που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι για παράδειγμα το Ισραήλ, όπως είναι η Αίγυπτος, όπως είναι άλλες χώρες τρίτες σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ακόμη αν θέλετε και με τον ΝΑΤΟ. Βεβαίως κάποιος θα διερωτηθεί, ωραία, και η Τουρκία ως η χώρα η οποία έχει το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ, πώς θα αντιδράσει? Και εδώ υπάρχουν απαντήσεις. Όπως για παράδειγμα η Τουρκία ευλόγως μπορεί να συμμετάσχει σε αυτό το σχεδιασμό εφόσον αποδεχτεί την πλήρη αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και εφόσον αποδεχτεί ταυτοχρόνως ότι υπάρχει δυνατότητα για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ ως ενιαίο σύστημα ασφάλειας της επίλυσης των διαφορών μας, ακόμα και του Κυπριακού. Παρουσιάζεται εκ των πραγμάτων μια δεύτερη ευκαιρία για την Κύπρο και την Ελλάδα. Ποια είναι η δεύτερη ευκαιρία? Εδώ γίνεται λόγος σήμερα για τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς την πλευρά της Σουηδίας και προς την πλευρά της Φιλανδίας, λόγω βεβαίως των ρωσικών κινδύνων που υπάρχουν. Σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσε να γίνει μια πακετοποίηση και της περίπτωσης της Κύπρου. Ερώτημα, τι θα πει η Τουρκία? Θα ασκήσει βέτο? Καλά,
θα ασκήσει βέτο η Τουρκία εάν η Κύπρος ανήκει πλέον στο ίδιο σύστημα ασφάλειας και αν αυτό το ίδιο σύστημα ασφάλειας αποτελεί εκ των πραγμάτων το σύστημα ασφάλειας επίλυσης του Κυπριακού. Συνεπώς, με αυτές τις προτάσεις εξιδωτερώνονται τα τουρκικά επιχειρήματα ότι κυρίως η Κύπρος ήταν εσαΐ ένας επιτίδιος ουδέτερος. Ταυτοχρόνως δε εξηγείται στην Ευρώπη ότι Κύπρος και Ελλάδα μπορούν να αναλάβουν ένα ρόλο ασφάλειας στο πλαίσιο των αρχών και των αξιών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΓΕ. Δηλαδή ότι αυτό το σύστημα ασφάλειας έχει αμυντικό χαρακτήρα και σταθεροποιητικό. Και επειδή έχει αμυντικό και σταθεροποιητικό χαρακτήρα, δεν μπορεί να δέχεται, όπως δεν δέχονται οι Ευρωπαίοι και το ΝΑΤΟ, τους εισβολείς και τις κατακτήσεις. Δηλαδή, Κύπρος και Ελλάδα, σε αυτό το πλαίσιο στρατηγικής, ξεκινώντας από τη στρατηγική πηξίδα, μπορούν να υποστηρίξουν ότι δεν θέλουν τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο από αυτό που οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί ζητούν για την περίπτωση της Ουκρανίας. Δηλαδή, πρώτον, σεβασμό των συνόρων. Δεύτερον, όχι παραβίαση των συνόρων. Τρίτον, ότι δεν μπορούν κράτη, περιφερειακές ή παγκόσμιες δυνάμεις να κατακτούν παρανόμως εδάφη για να αναβιώσουν παλαιές αυτοκρατορίες. Το πρώτο θύμα αυτής της διαδικασίας είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Επειδή ακριβώς ως θύματα εισβολής και κατοχής είμαστε ως Κύπρος και επειδή η Ελλάδα είναι εγκύτρια δύναμη, άρα έχει και νομικές και πολιτικές αλλά και άλλες υποχρεώσεις όπως ηθικές, αυτός ο σχεδιασμός εκ των πραγμάτων έχει και νομική κάλυψη. Δηλαδή, εφόσον η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει να τελεί υποκατοχή, δεν υπάρχει κανένας νομικός αντίθετος ισχυρισμός ή και πολιτικός περί αυτού ακριβώς του νέου αμυντικού δόγματος, δηλαδή του νέου αμυντικού χώρου μεταξύ Κύπρου-Ελλάδας, που θα στηρίζεται στο σύστημα άμυνας, ασφάλειας και ταυτοχρόνως δικαίου, όπως έχει ήδη περιγραφεί, δηλαδή επί των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτή τη διαδικασία δημιουργούνται νέες συνθήκες αποτροπής και ταυτοχρόνως δημιουργούνται νέες συνθήκες για την ασφαλή εκμετάλλευση του φυσικού αερίου τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από τους γειτονικούς λαούς. Και επειδή λόγος βεβαίως γίνεται και για το φυσικό αέριο και επειδή πολλάκι οι Τούρκοι ζητούν συνεκμετάλλευση, σε αυτή ακριβώς τη νέα στρατηγική μπορούν να αναπτυχθούν σαφέστατα θέσεις οι οποίες στηρίζονται πάνω στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΓΕ. Ότι δηλαδή η Τουρκία μπορεί να συμμετάσχει στο πλαίσιο που της ανήκει στην εκμετάλλευση των οποιονδήποτε πηγών υδρογοναθράκων στην περιοχή, εφόσον όπως η αντιδήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου του 2005 της Ευρωπαϊκής Ένωσης τονίζει, αποδεχτεί την Κυπριακή Δημοκρατία και προχωρήσει στον καθορισμό ΑΟΣ μαζί με την Τουρκία. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει η Τουρκία να παυθεί, να σταματήσει δηλαδή, την επεκτατική της πολιτική στην Ελλάδα. Αυτές οι προτάσεις πρέπει να επενδυθούν, να ενδυθούν βεβαίως και με κάτι άλλο πολύ σημαντικό, ότι είναι προτάσεις σταθερότητας σε αντιδιαστολή με την Τουρκία, η οποία προτάσει τη γαλάζια πατρίδα, η οποία είναι πρόταση αποσταθεροποίησης η πλήρους κυριαρχίας της Τουρκίας στην περιοχή, που θα θέσει μετά την Κύπρο και την Ελλάδα σε ομοιρία τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Άρα θα πρέπει και οι Ευρωπαίοι, όπως και οι Αμερικανοί, να τεθούν ενώπιον του εξής διλήμματος. Εάν πραγματικά επιδιώκουν συνθήκες ασφάλειας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο ή αν θα ανέχονται την Τουρκία να συνεχίζει μια επεκτατική πολιτική η οποία δημιουργεί συνθήκες ανασφάλειας. Εάν η Τουρκία δημιουργεί όχι συνθήκες ανασφάλειας, δεν το λέει ο Μιλόν. Το τονίζει στην τελευταία έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θεωρεί την Τουρκία ως μια χώρα που ταραξία στην περιοχή μας. Συνεπώς, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει η ίδια η Τουρκία εάν πλέον θα έχει ένα ρόλο ταραξία ή θα έχει ένα ρόλο συνεργασιακό. Και αυτός ο ρόλος ο συνεργασιακός περνά μέσα από το σεβασμό του διεθνούς δικαίου στο Αιγαίο και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου στην Κύπρο, που σημαίνει την αποκατάσταση της παραβιαστής σας εν νόμου τάξεως
από την Τουρκία, η οποία επήλθε το 1974. Συνεπώς, η κρίση στην Ουκρανία, οι αρχές οι οποίες έχει θέσει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και το ΝΑΤΟ, θα πρέπει να μας βρίσκουν σύμφωνους και μάλιστα στην εξής έννοια, ότι δεν ζητούμε τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο από αυτό που ζητά το ΝΑΤΟ, ο ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίπτωση της Ουκρανίας. Όχι στους εισβολείς, όχι στη χτίση εδαφών, όχι στην αναβίωση παλαιών αυτοκρατοριών, αλλά στην επιβολή συστημάτων ασφάλειας στο πλαίσιο μιας νέας αρχιτεκτονικής που δεν θα δημιουργεί κρίσεις όπως αυτές που έχουμε ζήσει στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά θα δημιουργεί ένα συνεργασιακό κλίμα που θα αφορά ακόμη και αυτή τη συνεκμετάλλευση του φυσικού αερίου και θα είναι προς το συμφέρον και εμάς και των γειτόνων μας, αλλά και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Αμερικανών. Έχω πάρει το παιδί.